γέμιζε με νερό. 11.800 τετραγωνικά μέτρα είναι το όλο κτίσμα. Σαν κι αυτήν υπάρχουν άλλες 17, στο σύνολο 18 δηλαδή. Wow. Έτσι, υπόγειες κάτω από την γη, δεξαμενές. Η συγκεκριμένη όμως είναι η μεγαλύτερη. Έχει 336 κολόνες στο σύνολο. Wow. Και πήρε αυτή την ονομασία γιατί για δύο λόγους. Πρώτον, θυμίζει βασιλική, η αρχιτεκτονική της, έτσι βλέπετε τις πιο νοστικές στοές. Και δεύτερον, επειδή προμήθευε με νερό τα ανάκτορα, την Αγία Σοφία και το Πατριαρχείο. Το κάπεδο, το οποίο είναι περίπου 2 μέτρα και 20 πόντους πάθος. Για να είναι αεροστέγης, να μην φεύγει το νερό. Τι νόημα θα έχει να φεύγει το νερό από κάτω εξαμένου. Τοποθετήσανε τις κολόνες που όλες οι κολόνες είναι από αρχαιότερα κτίσματα. Γι' αυτό βλέπουμε κορυφιακού ρυθμού, δωρικού ρυθμού. Οι οποίες κολόνες πιθανόν προέρχονται από ρωμαϊκά και ελληνικά κτίσματα, αρχαίους ναούς, διάφορα άλλα κτίσματα. Και πάσανε από πάνω με τα δούλα και τα τόξα που βλέπουμε. Εδώ τώρα βλέπετε μια στήλη που είναι ό,τι απέμεινε από μια μεγάλη θριαμβευτική αψίδα που υπήρχε. Από εδώ και πέρα μετρούσαν τις αποστάσεις της Κωνσταντινούπολης με Θεσσαλονίκη, η Κωνσταντινούπολη με Τρέβεζα, ναι. Είναι το μίλιο. Και εδώ να ξέρετε, από αυτό το σημείο ξεκινούσε η Εγνατία Οδός και έφτανε μέχρι την Νικόπολη. Έτσι, Νικόπολη στα Ιωάννα δείχνει. Μέχρι το Άκτιο. Μέχρι εκεί. Έτσι. Και αυτό είναι ό,τι απέμεινε από ένα υδραγωγείο βυζαντινό. Το πόδι. Δηλαδή υπήρχαν και τα υπόλοιπα, αλλά δεν σώθηκε. Ό,τι απέμεινε είναι αυτό. Thank you.
Είναι όλο πέτρα και μάρμαρο. Κολόνες 5,5 μέτρα διάμετρο καθένα. 5,5 μέτρα διάμετρο καθένα που θυμίζουν πόδια από ελέφαντα, έτσι 4. Μασίφ είναι αυτή η κολόνα. Είναι σε δύο κομμένο, μασίφ, ναι. Μασίφ αλλά κομμένο. Γιατί μέσα βάλανε και αγωγούς για το νερό. Όλα αυτά είναι ζωγραφιστά. Όλα αυτά είναι ζωγραφική. Κοιτάξτε τα βιτρό, πολύ όμορφα βιτρό. Και προς τα εκεί είναι η Μέκα. Βλέπετε, προς τα εκεί που προσεύχονται, προς τα εκεί. Το μιχράβ αυτό με τα χρυσά στολίδια γύρω γύρω. Λακάκια είναι αυτά. Τέσσερις, ναι. 5,5 μέτρα. Είπαμε 43 μέτρα από το χρυσό. 11 μέτρα λιγότερο. Όχι, 46 είναι αυτός. 19 μέτρα λιγότερο από την Αγία Σοφιά. 46-59 είναι ο άλλος. Λιγότερο, ε. Μικρότερο. 36-59 είναι. Εδώ και η διάμετρος του τρούλου είναι 24 μέτρα περίπου. Ναι. Είναι δηλαδή 10 μέτρα λιγότερο από την Αγία Σοφιά. Αλλά εξακολουθεί και είναι ένα θαυμάσιο, ένα αριστούργημα και ένα θαυμάσιο ναό. Και δεν είναι το ωραιότερο. Το μπλε τζαμί πότε χτίστηκε, είπαμε. Το τζαμί του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή μπορεί να μην έχει τόσο πολύ διακόσμηση, αλλά αρχιτεκτονική του είναι, θα έλεγα, λίγο πιο χαμηλή ποιότητα από την Αγία Σοφιά. Έτσι. Εδώ το άλλο τζαμί του Σουλεϊμάν. Αλλά το ωραιότερο τζαμί, το ωραιότερο οθωμονικό τζαμί είναι αυτό που είναι στην Αδριανούπολη. Που εκεί είναι εισάξια με την Αγία Σοφιά αρχιτεκτονική. Ναι. Γιατί σε μέγεθος του Τρούλου και τα λοιπά είναι περίπου εισάξιο με την Αγία Σοφιά. Μόνο κατά 2 εκατοστά. Εκεί είναι ακόμη πιο όμορφη διακόσμηση. Και είναι το αριστούργημα του Σινά. Πότε χτίστηκε το μπλε τζαμί, είπαμε. 1609 με 1616 χτίστηκε από τον αρχιτέκτονα Σεντεφιάρ Μεχμέτ Αγά, που ήταν μαθητής του Σινάμ. Εδώ είναι η μακέτα του τζαμί της Μεδίνας, που σας είπα ότι αναγκάστηκε να προσθέσει ένα μιναρέ επιπλέον. Ναι, ναι. Η μακέτα του τζαμί της Μεδίνας, το μεγαλύτερο τζαμί, το γερότερο τζαμί των μουσουλμάνων παγκοσμίως. Στον ουρανό κάτω στη γη είμαι μόνος όσο κι εσείς.
όσο και να φωνάζω, όσο και αν προσπαθώ να φωνάζω, δεν ακούμε. Και το σάζι παίζει το τραγούδι της μοναξιάς και η γλώσσα μου λέει το τραγούδι της μοναξιάς. Είναι τα λόγια του τραγουδιού. Γιατί η μοναξιά αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Gökyüzü de yalnız gezer, yeryüzünde sizi kadar yalnızım. Gökyüzü de yalnız gezer, yıldızım. Yeryüzünde sizi kadar yalnızım. Biri haykırsam belki duyulur sesim. Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım. Biri haykırsam belki duyulur sesim. Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım. Hiç kimsenin aşkını da yoktur gözün. Bir yalnızlık şarkısı çalar sazım. Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım. Bir yalnızlık şarkısı söyler dilim. Ben yalnızım, ben yalnızım. Βλαχέρνε, γιατί κάποτε ζούσαν εκεί βλάχοι ψαράδες. Και βλάχος και ψαράς μου λέτε τώρα πως είναι δυνατόν. Αλλά σκουπόλιο στην πόλη όλα γίνονται. Βλαχέρνε σημαίνει των βλάχων, έτσι. Και έξω λοιπόν και η ονομασία. Στο σημείο εκείνο είχαν ήδη στηθεί από τον 5ο αιώνα τα ανάκτορα των Βλαχερνών. Και η αυτοκράτηρα Πουλχερία είναι εκείνη που τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν έστησε μια εκκλησία στην οποία μέσα είχαν τοποθετήσει με τη μια σιτά της Παναγίας, τη μια ζώνη και πολλά άλλα κοιμήλια. Με το καιρό, επειδή ήταν και άλλα κοιμήλια και άλλα σημαντικότατα λείψανα από διάφορα μέρη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και συγκεντρώθηκαν σε αυτήν την εκκλησία, απέκτησε μεγάλη έγκλη και μαζί με τα βοηθητικά του κτίσματα το συγκρότημα του Ναού των Βλαχερνών είχε φτάσει μέχρι την παραλία. Ήταν πολύ μεγάλη εκκλησία. Η εκκλησία αυτή καταστράφηκε, βέβαια, λατρεύτηκε και από τους τοποφόρους. Κοιτάξτε πανοραμικά που πάμε στην απέναντι πλευρά. Έτσι, φαίνεται και η μεγάλη του γένους σχόλη, το κόκκινο κτίσμα που δεσπόζει στην απέναντι 8 κερατίου κόλπου. Εκεί πάνω θα είμαστε το απόγευμα. Λοιπόν,
τελευταία φορά ο ναός καταστράφηκε το 1434, περίπου 20 χρόνια πριν την άλωση, όταν γινόταν επισκευή της Κηπής, πήρε φωτιά ο ναός, 20 χρόνια λέει πριν την άλωση, και καταστράφηκε. Η εκκλησία που πάμε τώρα χρονολογείται από το 1844. Με γενναία δωρεά που κάνει η συντεχνία Γουναράδων Καστοριάς, χτίζουν πάνω στο αγίασμα ένα μικρό ναό και τοποθετούν ιστορικές εικόνες μέσα. Η εκκλησία βέβαια καταστράφηκε κυρίως στα Σεπτεμβριανά του 1955, τότε που είχαν γίνει τα μεγάλα αυτά γεγονότα, τα στημένα όπως λέω εγώ γεγονότα. Είναι η εκκλησία που υπέστη τις περισσότερες λαιλασίες Κωνσταντινούπολη. Παρ' όλα αυτά όμως κρατηθήκαμε και το ξαναστήσαμε έτσι όπως μπορέσαμε να το στήσουμε. Κάποιες εικόνες έχουν ακόμα πάνω τη βαρβαρότητα των διαδηλωτών σε εισαγωγικά, έτσι. Θα δείτε κάποιες σπασμένες εικόνες που τις ξανά συγκολλήσανε. Περνάμε λοιπόν πάνω από το κεράτιο κόλπο για μια ακόμη φορά. Τώρα ο ναός, γιατί είναι τόσο ιστορικό μέρος, τώρα περνάμε και πάνω από το κεράτιο κόλπο. Το έτος 626, όταν ο αυτοκράτορας Ηράκλειος έλειπε σε εκστρατεία, βρήκαν την ευκαιρία και πολιορίξαν την πόλη Άβαρη. Η πόλη θα έπεφτε σίγουρα αν δεν γινόταν κάποιο θαύμα, γιατί δεν υπήρχε στρατός για να την προστατεύσει. Ήταν τα γυναικόπαιδα, οι γυναικρές και μικρές φρουρές που φρουρούσαν την είσοδο, τις εισόδους μάλλον, της Κωνσταντινούπολης. Είχαν βάλει τα καράβια τους εδώ μέσα στο κεράτιο κόλπο και είχαν στήσει το στρατόπεδό τους έξω από τα χερσαία τείχη εκεί που περάσαμε, θυμηθεί τότε από τις μόνες χώρες. Έπεφτε αν δεν γινόταν κάποιο θαύμα και το θαύμα γιατί κάνουν πέμπτη εικόνα της Παναγίας από το ναό, κάνουν λιτανία πάνω από τα τείχη. Και τη στιγμή εκείνη κάποιοι ισχυρίζονται ότι ήταν την Παναγία ντυμένη στα λευκά πάνω από τα τείχη της Κωνσταντινούπολης και εκείνη τη στιγμή μια τρικυμία στο κεράτιο κόλπο, που δεν γίνεται κανονικά τρικυμία σε κόλπο έτσι, βουλιάζει τα καράβια των Αβάρων και παράλληλα μια πολύ δυνατή ανεμοθύελα καταστρέφει το στρατόπεδό τους. Για να δοξάσει το γεγονός αυτό λοιπόν, ψέλνανε τον ακάθιστο ύμνο, την υπερμάχου στρατηγόταν η Κιτήρια, και το τοψάθηκε εκεί πάμε τώρα. Έτσι που θεωρητικά είναι ο εθνικός ύμνος του Βυζαντίου. Και αυτό έγινε Παρασκευή, γι' αυτό το λόγο η Εκκλησία λειτουργεί τις Παρασκευές, όχι τις Κυριακές. Σημαντικότατο επίσης γεγονός είναι ότι στην Εκκλησία που πάμε τώρα, εκεί καθιερώθηκε η Κυριακή της Ορθοδοξίας, η νίκη των εικόνων επί των εικονομάχων. Λοιπόν, τώρα περνάμε από τη συνοικία του Φαναρίου. Αριστερά μας είναι η εκκλησία του Αγίου Νικολάου και το αγίασμα του Αγίου Χαραλάμπους. Βλέπουμε και το κεράτιο κόλπο στα δεξιά μας. Πλέον, να ξέρετε, η συνοικία του Φαναρίου και των Βλαχερνών είναι η... ενώ κάποτε ήταν η κατεξοχή είναι ελληνικές συνοικίες της πόλης, μέχρι το 19ο αιώνα. Έτσι. Μετά οι Έλληνες από εδώ φύγανε και κατασταθήκανε στο Πέρα. Πάνω στο λόφο ήταν καλύτερες συνθήκες εκεί. Οπότε λοιπόν εδώ πέρα ήδη από τα τέλη 19ου αρχής 20ου αιώνα είχαν αρχίσει να εγκαθίστανται Τούρκοι. Σήμερα ζουν 4-5 οικογένειες ελληνικές εδώ πέρα. Είναι... αριστερά μας είναι και το Οικουμενικό Πατριαρχείο Ναός του Αγίου Γεωργίου. Θέλω τώρα, αν θέλετε, να βγάλετε φωτογραφικές μηχανές. Τώρα θα δείτε πανοραμικά τη Μεγάλη του Γένους σχολή. Στα αριστερά μας θα το δούμε. Ένα κτίριο μεγαλοπρεπέστατο, σε βοθικό ρυθμό, που δεσπόζει με τον όγκο του πάνω σε όλο το φανάρι. Εκεί πάνω, να δεν παίρνει, χωρίς πολύ στενή δρόμη.
Χριστουγέννη σχολή, ένα από τα ίσως το ιστορικότερο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Κωνσταντινούπολης, γιατί ιδρύθηκε αμέσως μετά την άλωση. Στεφάνος αριστερά μας, που είναι εξ ολοκλήρου μεταλλική. Τη φέραν από τη Βιέννη εδώ πέρα το 1881. Thank you.
και ανύπευτε, γυρίζουμε όλοι προς το ιερό, έτσι. Και κάνουμε το σταυρό μας κοιτάζοντας την εικόνα της Παναγίας με την ασημένια επένδυση που είναι 600 ετών τώρα.
στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, που το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι η έδρα της Ορθοδοξίας, έτσι. Λίγα λόγια για το Πατριαρχείο για να μην χάνουμε χρόνο. Για την ιστορία του Πατριαρχείου, να ξέρετε ότι μέχρι το 1453 το Οικουμενικό Πατριαρχείο, που σύμφωνα με την παράδοση ιδρύθηκε από τον Απόστολο Ανδρέα, ο οποίος είναι ο Απόστολος που ήρθε εδώ στην πόλη, βρισκόταν, θυμηθείτε χθες που κάναμε για τη ξενάγηση, ανάμεσα στην Αγία Σοφιά και στην Αγία Ειρήνη, σε εκείνο το κενό. Μετά την Άλλας Κωνσταντινούπολης, το Πατριαρχείο μεταφέρθηκε στο ναό της Παναγίας της Παμακαρίστου, ένας υπέροχος ναός που βρίσκεται ψηλά πάνω, πίσω από την Μεγάλη του Γερουσκολή. Η εκκλησία εκείνη μετατράπηκε σε τζαμί το 1587. Για 13 χρόνια το Πατριαρχείο περιπλανήθηκε σε διάφορες εκκλησίες, έως ότου ετοιμαστεί ο χώρος του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι. Γιατί διάλεξα το Φανάρι, γιατί ήταν κατεξοχήν ελληνική συνοικία της πόλης. Το έτος 1600 λοιπόν το Οικουμενικό Πατριαρχείο η έδρα μεταφέρθηκε στο ναό του Αγίου Γεωργίου και στο παραδιπλανό κτίσμα, στα παραδίπλα κτίσματα. Και έκτοτε βρίσκεται συνέχεια εδώ πέρα. Τώρα το Οικουμενικό Πατριαρχείο, βέβαια μεγάλη έγκλη της, το κτίσμα όμως δεν είναι τόσο μεγάλο που νομίζετε, και όταν μιλάμε για το Πατριαρχείο δεν μιλάμε για την εκκλησία κατά αυτού μόνο. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι ουσιαστικά αυτό το τεράστιο ξύλινο κτίσμα το οποίο θα δείτε πίσω. Για οι υπόλοιπες λεπτομέρειες θα σας πω στην αυλή της εκκλησίας και θα σας πω πόση ώρα τα έχουμε. Εντάξει. Αν θελήσουν κάποιοι να ανάψουν ένα κεράκι να προσκύνουν σκόνες και μετά να θέλουν να κάτσουν να δουν τη λειτουργία, έχει μαγαζάκια έξω από το Πατριαρχείο. Μπορούν να βρουν ό,τι θέλουν, έχει 4-5 μαγαζάκια. Έχει και καφενείο, έτσι. Έχει και πατσατζίδικο. Ωραιότατο το πατσά το 1937. Από τότε είναι ο πατσάς, ναι. Το Πατριαρχείο βρίσκεται εδώ το συγκρότημα των κτιρίων που βλέπουμε. Η εκκλησία, ο οίκος του Πατριάρχη, αυτό το ξύλινο κτίσμα και η Ιωακήμιο σχολή που είναι λίγο πιο κάτω. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, όταν μιλάμε για το Πατριαρχείο καθ' αυτό, εννοούμε το ξύλινο κτίσμα, έτσι. Το οποίο συντηρήθηκε, κάηκε μάλλον το αρθενικό κτίσμα το 1943. Κάηκε όταν γινόταν επισκευή με τα καλώδια της ΔΕΗ, κάτι έγινε και πήρε φωτιά όλο το κτίσμα. Και όταν κάηκε το ξύλο, χρησιμοποιούσαν αυτό το πέτρινο κομμάτι του κτιρίου σαν Πατριαρχείο. Και μόλις τέλη δεκαετίας 80, αρχές 90, όταν ήταν πρωθυπουργός ο Ζαλ, δώσανε την άδεια οι Τούρκοι να ξαναχτίσουμε το κτίσμα έτσι όπως ήταν πρωτού καεί το ξύλινο. Το οποίο κτίσμα αυτό χτίστηκε από έναν πολύ μεγάλο ευεργέτη, ο οποίος ευεργέτης αυτός παράλληλα έδωσε πολλά εκατομμύρια με τα σημερινά δεδομένα ευρώ για να συντηρηθούν και σχεδόν όλες οι εκκλησίες και όλα τα σχολεία τα ελληνικά της Κωνσταντινούπολης. Είναι ο πεθερός της γνωστής. Ο Αγγελόπουλος, έτσι. ο οποίος βέβαια
ξέρετε, έχει πεθάνει, αλλά τώρα συζητούν να μεταφέρουν τα λείψανά του, τα οστά του, στην Παναγία την Παλουκλιώτισσα, εκεί που είναι θαμμένοι και οι Πατριάρχες και η Μεγάλη Ευεργέτηση του Πατριαρχείου. Το κτίσμα, τα γραφεία του Πατριάρχη βρίσκονται απάνω στη γωνία, έτσι, είναι λεγόμενη αίθουσα του Χριστού, εκεί υποδέχεται, εκεί υποδέχθηκε χθες, προχθές, το Παπανδρέου. Εμείς θα πούμε. Όχι, εκεί μέσα δεν παίρνει. Από κάτω είναι η αίθουσα της Παναγίας, εκεί μαζεύεται η Οικουμενική Σύνοδος. Καθόλου δεν παίρνει. Μέσα δεν παίρνει. Εμείς θα πούμε στην εκκλησία. Εκεί μέσα μόνο με την άδεια του Πατριάρχη. Και εκεί μέσα άτομα, 50 άτομα δεν παίρνει, παίρνει 2-3 ξέρω εγώ για να... Ναι. Τώρα λοιπόν, όσον αφορά τα υπόλοιπα τμήματα του κτηρίου, στο βάθος βρίσκονται έτσι οι βιβλιοθήκες, τα αρχεία, τα κελιά των μοναχών, τα γραφεία, των ιερέων. Προτού όμως περάσουμε μέσα, θα δείτε εδώ λίγα σκαλιά, έχει τρεις πόρτες. Μια δεξιά, μια αριστερά και μια κεντρική. Η κεντρική πύλη είναι κλειστή από το 1821, γιατί εκεί είχαν κρεμάσει ο πατριάρχη τον Γρηγόριο το 5ο και έκτοτε παραμένει κλειστή. Ζητούν οι Τούρκοι συνεχώς να ανοίξει αυτή η πόρτα, αλλά εμείς λόγω παράδοσης, λόγω ιστορίας δεν το ανοίγουμε. Τώρα λοιπόν, ο ναός του Αγίου Γεωργίου, βλέπουμε από εδώ έτσι ένα μέρος του, είναι μια τρίκλητη μεγάλη βασιλική. Τρίκλητη βασιλική. Στον Άρθρο κανάβουμε τα κεριά μας. Να σας πω τι κοιμήλια υπάρχουν μέσα, έτσι ώστε, γιατί έχει λειτουργία και θα έχει κόσμο, ό,τι μπορείτε, ό,τι μπορέσετε να δείτε. Στο αριστερό κλήτος, στην αριστερή στοά δηλαδή, έτσι, θα δείτε δύο μαρμάρινες λειψανοθήκες, μέσα στις οποίες λειψανοθήκες φυλάσσονται τα οστά του Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου και του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Τα λείψανα αυτά το 2003 τα έστειλε το Βατικανό. Ναι, τα έστειλε το Βατικανό στο Πατριαρχείο. Είναι από τα λάφρα του 1904. Έτσι, προς ένδειξη συγγνώμης για αυτό που είχε γίνει τότε. Δίπλα σε αυτές τις δύο μαρμάρινες λειψανοθήκες θα δείτε μια πανέμορφη εικόνα του Χριστού από το 14ο αιώνα, πολύ μεγάλη μεγέθους, και θα δείτε και την εικόνα της Παναγίας της Κιζίκου, Παναγία Οδηγήτρια όπως λέμε, που είναι από τις ιερότερες εικόνες Ορθοδοξίας, με την ασημένια επικάλυψη, προσκυνήστε τη. Στο κεντρικό κλήτος, έτσι, είναι the pad, είναι στο μέσο. Είναι αριστερά. Στο μέσο είναι ο Πατριαρχικός Θρόνος, εκεί θα είναι ο Πατριάρχης, εκεί πέρα ούτως ή άλλως δεν πέτα, θα το δείτε από μακριά. Στο δε αριστερό κλήτος, στο δεξί συγγνώμη κλήτος, θα δείτε τρεις λειψανοθήκες. Δύο χάλκινα και μία ασημένια. Στις δύο χάλκινες είναι η Αγία Σολομονή και η Αγία Θεοφανό. Και στην ασημένια βρίσκεται το λείψανο της Αγίας Ευθυμίας, που ήταν από τη Χαλκιδόνα, από την εκκλησία της Αγίας Ευθυμίας, είχε γίνει και η Σύνοδος, η Οικουμενική Σύνοδος Χαλκιδόνας. Εκεί όπου αποφασίστηκε ποια θα ήταν τα ιερά κείμενα των Ορθοδόξων. Οι αιρετικοί ζητούσαν τα δικά τους, οι Ορθόδοξοι τα δικά τους και τελικά βάλανε μέσα στην λειψανοθήκη τα δύο κείμενα, παρουσία ολονών. Και όταν ξανανοίξανε την λειψανοθήκη, παρουσία πάλι ολονών, η Αγία το λείψανό της κρατούσε σφιχτά στην αγκαλιά το κείμενο των Ορθοδόξων και είχε πεταμένο στα πόδια στο κείμενο των αιρετικών. Έτσι. Δηλαδή σε αυτό οφείλουμε και τους κανόνες τέλος πάντων. Έτσι. Είναι η παράδοση όλα αυτά βέβαια. Θα δείτε επίσης την ιερότερη εικόνα του Πατριαρχείου, μια από τις ιερότερες εικόνες της Ορθοδοξίας, είναι η Παναγία η Παμακάριστος. Παναγία που μακαρίζει τους πάντες, μια πανέμορφη ψηφιδωτή εικόνα. Ξέρετε, οι ψηφιδωτές εικόνες είναι πάρα πολύ σπάνιες. Έτσι. Είναι μετρημένες στα δάχτυλα όσες υπάρχουν. Η οποία είναι εκπληκτικής τέχνης, είναι 1100 ετών εικόνα. Έτσι. Και είναι μόνη της σε μια κόχη. Μπορείτε να την... Καλημέρα σου. Και το ιερότερο βέβαια κοιμήλιο του Πατριαρχείου και ένα από τα ιερότερα κοιμήλια του Χριστιανισμού θα το δείτε πλάι από την εικόνα της Παναγίας Παμακάριστου ενσωματωμένο στη δεξιά γωνιά του τέμπλου. Είναι μια μαύρη κολόνα με ένα κομμάτι μπρούτζινο που γυαλίζει τόσο πολύ. Είναι η κολόνα στην οποία δέσαν και μαστιγώσαν τον Χριστό και τη μετέφερε εδώ η Αγία Ελένη, η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Έτσι. Και εκεί που είναι το μπρούτζινο που λείπει ήταν ο Χαλκάς όπου είχαν δέσει τα χέρια του. Λείπει ο Χαλκάς, αλλά έχει μείνει το κομμάτι του μπρούτζινου.
Το δε τέμπλο του ναού είναι εκπληκτικό. Είναι ξυλόγρυπτο, καλυμμένο με φύλλα χρυσού. Πολλές δε εικόνες που είναι μέσα στο τέμπλο. Πολλές είναι της λεγόμενης κριτικής σχολής από το 16ο-17ο αιώνα, αλλά αυτές που είναι κοντά στην κολόνα που δέσε και με σκόστα το Χριστό είναι βυζαντινές, και μία ψηφιδωτή εικόνα που δείχνει τον Ιωάννη το πρόδρομο που είναι σωματείο στο τέμπλο, λέγεται ότι είναι από το τέμπλο της Αγίας Σοφιάς.
σου Ανάσταση, νικούμενο και τον Σάλωθεν, σύγραμι ξερώσιμον, εντός σου άλλου, θύναμε το όνομά σου ονομάζω. Δεύτε πάντε συμπιστή, προσκύνησο με την του Χριστού Αγή Ανάσταση, η Λούγα ήρθε δια του Σταυρού χαρά ενώ ο φορτός, δια μαθός ευχοβούνται στον Κύριο, νικούμε την Ανάσταση να πού, σταυρόκα υπομείνας μήμας, την πόλη είστε. Ναι, ναι, κάθομαι πίσω από το ελληνικό πρόξενο. Στο ΠΕΡ. Το είδα το ελληνικό πρόξενο. Το είδαμε χθες το βράδυ που κάναμε βόλτα. Τι είναι για σας να ζείτε στην Κωνσταντινούπολη, τι είναι για σας να ζείτε σε αυτή την πόλη? Τα τελευταία χρόνια τίποτα δεν είναι. Πριν πώς ήτανε? Πριν ήταν έκτακτο. Δηλαδή όλοι ζούσαν και οι φτωχοί. Τώρα μόνο οι πλούσιοι ζουν εδώ.
Το Πατριαρχείο τι είναι για σας? Μας βοηθεί το Πατριαρχείο. Ο Πατριάρχης είναι καλός? Έκτακτος. Πόσοι Έλληνες ζείτε πια στην πόλη? 1.800. Εσείς τι θυμάστε με πολύ μεγάλη χαρά και τι με πολύ μεγάλη λύπη? Μεγάλη λύπη τα σεπτεμβριανά γεγονότα που σπάσανε τα καταστήματα, τα σπίτια. Και τι καλές αναμνήσεις έχετε, τι καλές αναμνήσεις? Καλές αναμνήσεις έχουμε επί Πατριάρχου Αθηναγόρα. Τι γινόταν τότε? Τι γινόταν τότε? Και φτήνια είχε και δουλειές είχε και κανείς δεν υπόφερε. Τώρα τι μπορούμε να ελπίζουμε σε αυτή την πόλη, τι μπορείτε να ελπίζετε εσείς οι Έλληνες που έχετε απομείνει? Τίποτα, ό,τι πει ο Θεός θα πούμε, τίποτα δεν περιμένουμε.